Καλημέρα κυρίες και κύριοι, και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο που και εσείς, αλλά πιστέψτε με, ακόμα πολύ περισσότερο εγώ, το περίμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σήμερα λοιπόν επιστρέφουμε στο κατάστημα Athens Custom Bicycles, διότι εντός βρίσκεται πανέτοιμο το Mongoose Fireball από άποψη παυσίματος. Γενικά μιλώντας, υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι, ας το ονομάσω έτσι, βαψίματος. Ο πρώτος πάντα θα είναι να πάρεις ένα σπρέι στο επιθυμητό χρώμα και να βάψεις πραγματικά ό,τι επιθυμείς. Εύκολος, γρήγορος και σίγουρα οικονομικός τρόπος, αλλά πάντα θα υστερεί και από άποψη ποιότητας, αλλά κυρίως από άποψη αντοχής στο χρόνο, συγκριτικά με τον δεύτερο τρόπο, όπου το σπρέι αντικαθίσταται από πιστόλι. Και κατά βάση αυτός ο τρόπος αποτελείται από 4 κυρία στάδια. Τρίψιμο για να φύγει ό,τι είχε πριν, αστάρι, χρώμα και τελείωμα με βερνίκι. Και όταν τα ακούς όλα αυτά, λες, ακούγεται ψαγμένο, ας το κάνουμε έτσι. Μέχρι όμως να μπει στο παιχνίδι, ο τρίτος τρόπος, που δεν είναι άλλος από όλα αυτά που περιέγραψα, του δεύτερου τρόπου, αλλά με ορμόνες. Δηλαδή, ξεκινάμε με τρίψιμο και αστάρωμα του σκελετού, αλλά μεταξύ των σταδίων του χρώματος και του βερνικιού, μεσολαβούν αρκετά χέρια τρίψιμο, ώστε να πετύχουμε μια καλύτερη υφή το αποτελέσμα στο τέλος. Και θυμάμαι ότι όταν είχα πρωτοέρθει την πρώτη μέρα με το πλαίσιο εδώ, το μοναδικό πράγμα που είχα στο μυαλό μου ήταν το χρώμα που μου προτείνατε εσείς, σε συνδυασμό φυσικά με όλα τα περιφερειακά που είχα δείξει ότι θέλω να χρησιμοποιήσω στο βίντεο πρώτης ματιάς του Mongoose Fireball. Αλλά όταν σου τα έδειξα όλα αυτά, μου επισήμανες κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που η αλήθεια είναι ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα δώσει την ιδέα σου σημασία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου είπες ότι θες να στήσεις ένα ποδήλατο υπερπαραγωγή, αλλά αυτό δεν θα γινόταν στο τέλος, δεν σ' άρεσε το αποτέλεσμα, ούτε εμένα φυσικά, εάν βάζουμε πάνω παλιά, φθαρμένα και γρατζουνισμένα περιφερειακά. Συνεπώς, στην τελείως αντίθετη πλευρά του φάσματος έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα, που προφανώς δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που είχα αρχικά στο μυαλό μου. Γιατί πολύ απλά είναι ακραία δύσκολο να υπολογίσεις εξ αρχής την κάθε μικρή λεπτομέρεια, αν θα ταιριάζει χρωματικά και φυσικά αν στο τέλος δένουν όλα αρμονικά μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά, όλα όσα έχουμε κάνει εδώ, και όταν λέω έχουμε, ενώ ο Ανδρέας έχει κάνει. Η αλήθεια είναι ότι όταν είχε έρθει ο Άσμος στο μαγαζί μου, είχε πει ότι θέλει να βάψει μόνο το σκελετό και τις μπότες της ανάρτησης. Αλλά για να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα, αισθητικά ωραίο αποτέλεσμα στο τέλος, θα έπρεπε να επέμβουμε και στα υπόλοιπα εξαρτήματα του ποδηλάτου. Οπότε διαλέξαμε ένα συμπληρωματικό χρώμα σε σχέση με το βασικό χρώμα του ποδηλάτου και βάλαμε μία πινελιά σχεδόν σε όλα τα εξαρτήματα που μπαίνουν πάνω στο ποδήλατο. Μέχρι και στο σωληνάκι. Χωρίς υπερβολές, πέραν του γεγονότος ότι δεν έχω κάνει ποτέ ξανά κάτι αντίστοιχο σε ποδήλατο που έχω βάψει εγώ, ούτε στο προηγούμενο Fireball και φυσικά ούτε σε όλες τις φορές που έχω βάψει το Inspired Sky, δεν θα μπορούσα να βρω επί της ουσίας τυχαία κάποιο επαγγελματία για αυτή τη δουλειά από τον Ανδρέα. Και το λέω διότι οι περισσότερες από αυτές οι ιδέες να βάψουμε αυτά τα μικρά εξαρτήματα ήταν του Ανδρέα. Και η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο project ξεπέρασα λίγο τον εαυτό μου, προτείνοντας τον Ιάσονα να βάψουμε και αυτό, να βάψουμε και εκείνο για να ταιριάζει με το άλλο. Αλλά τελικά, από ό,τι βλέπω, το αποτέλεσμα μας δικαίωσε πλήρως. Σίγουρα δεν το κάνει ο καθένας αυτό. Για να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, το πλαίσιο όταν το έφερα ήταν ηλεκτροστατικά βαμμένο, όπως μου είπε και ο Ανδρέας. Κάτι που αντιλαμβάνομαι ότι κάνει το χρώμα πιο ανθεκτικό και κατά συνέπεια πολύ πιο δύσκολο στην αφαίρεσή του. Όντως, για να φύγει το παλιό χρώμα χρειάστηκαν 3 χέρια διαβρωτικό που έπρεπε να μείνουν 40 λεπτά επάνω στο πλαίσιο για να φύγει το παλιό το χρώμα. Καθώς επίσης και στο τέλος τρίψιμο με σβουράκι για να φύγει ό,τι χρώμα είχε μείνει σε διάφορα σημεία του σκελετού. Two
2,000 years later. Σε αυτό το σημείο, μια απορία μπορεί να έχετε κι εσείς, που την είχατε εγώ στην αρχή, ήταν γιατί να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύσκολη μέθοδο και όχι τον απλό τρόπο εισαγωγικά της αμοβολής. Γιατί όχι αμοβολή? Γιατί τα χημικά διαβρωτικά είναι ο τρόπος που χρησιμοποιώ εδώ για να ξεβάφω όλα τα πλαίσια. Απ' τη μία. Απ' την άλλη, επειδή ακριβώς δεν έχουμε εδώ αμοβολή, θα μπορούσαμε να το στείλουμε έξω για αμοβολή. Αλλά η εμπειρία μου από το παρελθόν, έχοντας στείλει κάποια πλαίσια για αμοβολή, ήταν ότι γύρισαν πίσω με φθορές σε βασικά σημεία του ποδηλάτου, όπως η μεσαία τριβή. Είχαν φύγει τα σπυρώματα. Και σε κάποια σημεία είχε γρατζουνιστεί πάρα πολύ το μέταλλο. Οπότε. Ακόμα και ενώ του είχε σπίτι να προσέξουν, φαντάζομαι. Ναι. Είχα τονίσει ποια σημεία έπρεπε να μασκαριστούν και να προστατευτούν από την αμοβολή, αλλά τελικά το αποτέλεσμα ήταν ουσιαστικά ένα κατεστραμμένο πλαίσιο. Αυτός λοιπόν ήταν ο απλός λόγος που δεν χρησιμοποίησαμε αμοβολή για αυτό το πλαίσιο. Στο μεταξύ, προηγουμένως είχε πάνω κάποιες γρατζουνιές, οι οποίες όπως αποδείχθηκε στην πορεία ήταν στο χρώμα και δεν είχε περάσει σχεδόν καμία γρατσουνιά στο πλαίσιο, στο αλουμίνιο δηλαδή. Πράγμα που μπορεί να σας δώσει μια πολύ καθαρή εικόνα σχετικά με το πόσο παχύ είναι το χρώμα της ηλεκτροστατικής που προσθέτει η ηλεκτροστατική βαφή. Τέλος πάντων, μετά την όλη διαδικασία της αφαίρεσης του παλιού χρώματος, εκείνου του θεσπέσιου κίτρινου, όχι, και τον λεπτομερή καθαρισμό όλων των σημείων του πλαισίου, αυτή ήταν η τελική εικόνα. Απλό παραδοσιακό αλουμίνιο. Το αμέσως επόμενο στάδιο ήταν να καλύψουμε όλα τα σημεία που δεν θέλαμε να πάει ούτε αστάρι ούτε χρώμα, όπως η μεσαία τριβή, τα νύχια πίσω στο πλαίσιο, το παλουκόσελο. Και ξεκινήσαμε με τη διαδικασία του ασταρώματος. Εδώ να προσθέσω πως όσο βρισκόμασταν στο στάδιο που το πλαίσιο ήταν τέρμα καθαρό και φαινόταν μόνο το αλουμίνιο, έπρεπε τότε να μασκάρω το εξωτερικό δαχτυλίδι της μεσαίας τριβής, καθώς και την βάση της πισωδαγκάνας, προκειμένου να αποφύγω στην πορεία το λεγόμενο facing. Αλλά αυτό ήταν δικό μου λάθος, γιατί ήθελα έτσι κι αλλιώς να κάνω facing στο τέλος, αλλά σίγουρα θα ήταν πολύ πιο εύκολο εάν δεν υπήρχε εξ αρχής καθόλου χρώμα επάνω. Ναι, κλείνει η παρένθεση, και το επόμενο στάδιο, όπως είπε ο Αντρέας, ήταν το αστάρωμα. Ναι, αλλά πριν το αστάρωμα θα έπρεπε να στοκάρουμε κάποια σημεία που είχαν ατέλειες, καθώς και να αφαιρέσουμε τις βάσεις των V-brakes που ήθελε να βγάλει ο Ιάσονας, οπότε έπρεπε να τρεχτούν και να σταρωθούν και αυτά τα σημεία. Ναι, πράγματι, ήθελα να τις αφαιρέσουμε τις βάσεις που είχε πριν ο σκελετός για τα V-brakes και για πιο καθαρή εμφάνιση, αλλά και προφανώς γιατί δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να χρησιμοποιήσω αυτό το πλαίσιο V-brakes. Οπότε τις αφαιρέσαμε και πραγματικά, εάν δεν ήξερες ότι εδώ κάποτε υπήρχαν βάσια V-brakes, δεν θα το καταλάβαινες κατόπιν. Έχει γίνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Και φαντάζομαι πως το αποτέλεσμα αυτό έχει προκύψει από το πολύ τρίψιμο, έτσι δεν είναι? Σωστά. Και αφού τελείωσε το τρίψιμο, το περάσαμε δύο χέρια εποξικό αστάρι. Στο σημείο αυτό εμφανιστήκαν κάποια άλλα σημεία που θέλανε επέμβαση και στοκάρισμα, οπότε επαναλάβαμε το προηγούμενο βήμα για άλλη μία φορά. Στοκάρισμα, τρίψιμο και προετοιμασία για να ξεκινήσουμε το βάψιμο. Και φυσικά σε αυτό το σημείο το χρώμα, όπως πολύ καλά βλέπετε, που επέλεξα ή καλύτερα, όπως είπαμε, εσύ επιλέξατε, είναι το λεγόμενο Midnight Purple, όπου ανοίξει την κατηγορία χρωμάτων χαμελέων και λέγονται έτσι διότι ανάλογα με τη γωνία θέασης εναλλάσσεται η απόχρωση του χρώματος. Και το συγκεκριμένο παίρνει τις αποχρώσεις μπλε και μοβ, ανάλογα με τη γωνία που το κοιτάς και το πώς πέφτει το φως. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολευτήκαμε να το βρούμε το χρώμα. Μετά από αρκετό ψάξιμο όμως, εντοπίσαμε το χρώμα αυτό στη Γαλλία και μετά από περισσότερο ψάξιμο καταφέραμε και το εντοπίσαμε και στην Ελλάδα, όπου και το παραγγείλαμε και μας ήρθε την επόμενη μέρα. Βλέποντας το, Ιάσονας εξεπλάγει λίγο με το χρώμα, που δεν ήταν καθόλου αυτό που φανταζόταν ότι παραγγείλαμε. Μάλιστα, μήπως μας στείλανε και λάθος χρώμα? Όχι, γιατί το συγκεκριμένο χρώμα και γενικά τα χρώματα χαμελέων ανήκουν στην κατηγορία χρωμάτων τριπλής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να φανεί το χρώμα που βλέπεις και παραγγέλνεις, θα πρέπει να ρίξεις από κάτω μία βάση, όπως το λέμε, ένα άλλο χρώμα, που θα βοηθήσει στο να αναδειχθεί το τελικό αποτέλεσμα. Όπως και κάναμε, ρίξαμε δύο χέρια μαύρη βάση.
έκανα την παρατήρηση ότι σε ένα σημείο δεν είχε περαστεί σωστά το χρώμα και πήρα την καταλληλότερη απάντηση. Λοιπόν, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν όλοι όσοι προσπαθούν να βάψουν το ποδήλατό τους είναι ότι προσπαθούν με ένα χέρι και ένα πέρασμα να καλύψουν τα πάντα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πέφτει υπερβολική μπογιά στην προσπάθεια να καλύψουμε το οτιδήποτε και να αρχίσουν τα τρεξίματα. Το σωστό είναι ότι το πρώτο χέρι είναι μία λεπτή άχνα που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του σκελετού, αλλά όχι ομοιόμορφα, την οποία αφήνουμε να στεγνώσει και θα λειτουργήσει ως ενισχυτικό πρόσφυσης, αφού δημιουργεί μια άγρια επιφάνεια για τα επόμενα χέρια που θα έρθουν να πέσουν από πάνω. Δηλαδή η υπερβολική ποσότητα χρώματος καταλήγει σε τρεξίματα, ανομοιομορφίες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει. Άρα το μυστικό είναι πολλά και λεπτά χέρια για να μπορούμε να ελέγχουμε το χρώμα όπως πέφτει πάνω στο σκελετό. Διαφορετικά μπαίνουμε σε περιπέτειες. Δεν more you know. Και μετά από ένα 20 λεπτά αφού στέγνωσε, αρχίσαμε και ρίχναμε το χαμελέον το χρώμα. Χρειάστηκαν 3 με 4 χέρια, με ένα διάστημα αναμονής 20 λεπτών από χέρι σε χέρι, μέχρι να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και στη συνέχεια, αμέσως μετά, ρίξαμε αρκετά χέρια βερνίκη, μπορώ να πω. Θυμάμαι όλες τις προηγούμενες φορές που έχω βάψει ποδήλατο και πιστεύω είναι αρκετές, απλά περνάγαμε ένα χέρι βερνίκη και έφταναν όλο. Για ποιο λόγο αυτή τη φορά περάσαμε περισσότερο από ένα χέρι? Γιατί περάσαμε τόσα χέρια βερνίκη. Γιατί πρώτον, ένα χέρι βερνίκη είναι σαν να μην υπάρχει. Περάσαμε τόσα χέρια βερνίκη και για την ακρίβεια 4 χέρια βερνίκη για να προστατεύσουμε καλά το σκελετό, το χρώμα και να δώσουμε λίγο περισσότερο βάθος στο αποτέλεσμα. Και μάντεψε τι επακολούθησε μετά από το βερνίκι. Κοίτα, δεν είμαι σίγουρος, γιατί μέχρι τώρα, όπως είπα, περνάγαμε το βερνίκι, το αφήναμε να στεγνώσει και απλά μετά από λίγο, μετά από λίγες μέρες, 2-3 μέρες, το έπαιρνα για να ξεκινήσω να το δένω. Αλλά μην πεις ότι έπεσε πάλι τρύψου μετά. Φυσικά. Ο λόγος που βάλαμε πέρα από την προστασία και το βάθος που ανέφερα προηγουμένως, ήταν για να συνεχίσουμε το τρίψιμο και να δημιουργήσουμε μία όσο το δυνατόν πιο απαλή και smooth επιφάνεια για το επόμενο βήμα που θα επακολουθούσε, που ήταν οι αερογραφίες επάνω στο πλαίσιο. Ακριβώς, και αυτή τη φορά ήθελα να μην έχω αυτοκόλλητα, όλα τα σχέδια να είναι αερογραφίες. Για τον απλό λόγο του ότι ήθελα όταν περνάς το χέρι σου από πάνω να μην είναι ανάγλυφο. Και για να το πετύχουμε αυτό, φυσικά, αρχικά έπρεπε να σχεδιάσουμε όλα τα σχέδια στον υπολογιστή και συνέχεια να εκτυπώσουμε τις αρνητικές τους μάσκες, ακριβώς δηλαδή την ίδια τεχνική που χρησιμοποιούμε και στο stencil. Και όλη αυτή η διαδικασία, να πω ότι έγινε εδώ στο μαγαζί, δεν χρειάζεται δηλαδή να πάω σε άλλο μαγαζί να τα φτιάξω και μετά να τα φέρω εδώ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές οι δουλειές γίνονται in-house. Και χειρολεκτικά 10.000 χρόνια μετά που καταλήξαμε, δηλαδή εγώ κατέληξα στο τι ακριβώς σχέδια ήθελα και πώς τα ήθελα, εκτυπώσαμε για τελευταία φορά τις μάσκες. Αυτή η λευκή κόλλα θα μην βγάζει πάρα πολύ νόημα, αλλά τώρα νομίζω είναι κάπως καλύτερα. Η αρνητική μάσκα για τις αερογραφίες που θα μπουν επάνω στην πότα, εντός ολίγου. Συνέχεια τις εφαρμόσαμε επάνω στο πλαίσιο. Ανδρέας, μάσκαρε όλο το υπόλοιπο για να καλυφθεί και να μην έχουμε πιτσιλίσματα.
Και αμέσως μετά προφανώς περάσαμε τα δύο βασικά συμπληρωματικά χρώματα του πλαισίου, το φούξια και το γκρι, με αυτό το φοβερό εργαλείο που ονομάζεται αερογράφος. Και αφού βάψαμε όλα τα γραφικά επάνω στο σκελετό, ξεμασκάραμε, δώσαμε τον απαραίτητο χρόνο να στεγνώσουν και τρίψαμε για να έχουμε αυτή την ενιαία υφή που ήθελε ο Ιάσονας. Εδώ πετάει λίγο. Ναι, εντάξει, ίσως μπορεί. Λοιπόν, και το επόμενο στάδιο ήταν να περάσουμε τα τελευταία χέρια βερνίκη και να περάσουμε στη διαδικασία του γυαλίσματος ή αλλιώς cut and buff με τη χρήση ειδικών αλυφών και αλυφαδόρου για να πάρει το τελικό γυαλιστερό smooth αποτέλεσμα. Ωραία, και αφού τρίψαμε, περάσαμε και τρίψαμε το βερνικάκι με 800-1000-1500, τώρα είμαστε έτοιμοι για το τελικό γυάλισμα. Ξεκινάμε με αλυφούλα, την οποία απλώνουμε. Είναι αυτή που θα μας δώσει το τελικό γυάλισμα και θα αναδείξει το χρωματάκι σε όλο το μεγαλείο. Ναι, ναι, αυτή είναι απίστευτη, όπως μπορείς να καταλάβεις. Και όλο αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα θα γίνει σε όλο το σκελετό και στις μπότες. Πόση ώρα μπορεί να πάρει αυτή η διαδικασία? Αυτή η διαδικασία, μόνο η αλυφή, η αλυφή είναι και το τρίψιμο. Το τρίψιμο. Μια μισή ώρα, μπορεί και δύο το έχω πάει, ανάλογα με τις λεπτομέρειες και το πόσο θες να ασχοληθείς. Αλλά και μια μισή με δύο ρίτσες. Μόνο το γυάλισμα, το τρίψιμο. Μόνο το γυάλισμα με τις δύο αλυφές. Ήρθουν λοιπόν πανέτοιμο σε όλο το μεγαλείο. Καλό ρίζικο η άσονα, καλές βόλτες, χάρηκα για τη συνεργασία. Mr. Athens Custom Bicycles, κύριε και κύριοι, και επειδή είμαι σίγουρος ότι αρκετοί ίσως θελήσουν κάτι αντίστοιχο, πώς μπορούν να σε βρούνε? Από τη σελίδα μου στο Facebook, Athens Custom Bicycles Official, από το Instagram επίσης και από το athenscustombicycles.gr. Όπως ενδιαφέρεται λοιπόν, από απλό βάψιμο, μέχρι και αναπαλαίωση, ή εξ ολοκλήρου στήσιμο καινούργιο ποδηλάτου, γιατί αναλαμβάνεις και αυτό, έτσι δεν είναι? Σωστά. Ακόμα και νικέλωμα. Χρώμιο, νικέλωμα και όλα αυτά, ναι. Όπως επιθυμεί, για οτιδήποτε από αυτά, ό,τι σχέδιο θα βρίσκονται και κάτω στην περιγραφή. Ευχαριστώ που συντονιστήκατε. Ελπίζω να μάθετε κάτι καινούργιο σήμερα, αλλά τώρα πρέπει να σας αφήσω, γιατί τα ποδήλατα δεν βάχονται μόνα τους. Τα λέμε αργότερα. Μην συντονισμένοι λοιπόν για το πολύ αναμενόμενο τελικό στήσιμο του Fireball. Και φυσικά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια. Χρώμα βερνίκι, αλλά η διαφορά ποια είναι? Ότι από στάδιο σε στάδιο υπάρχει αρκετό τρίψιμο ώστε να πετύχουμε ένα καλύτερο τελείωμα στο τέλος. Τελείωμα στο τέλος. Και συνεπώς δεν πάει. Και το λέω αυτή. Και μετά 3 ώρες τρίψιμο με σβουράκι ώστε να φύγει το χρώμα από διάφορα σημεία του σκελετού που δεν έβγαινε από το διαβροθικό. Σωστά. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν έχω αμοβολή, θα αποκτήσει. Εδώ 3. Ευχαριστώ που συντονιστήκατε. Περίμενε, πάμε. Το έχουμε.